Φοβάσαι τι θα γίνει μετά το τέλος του καλοκαιριού? Είναι το μέλλον σου αβέβαιο? Μήπως μόνο η Νάντια Μπουλέ θα έχει εκπομπή το χειμώνα? Μας κάνει κάποιος πλάκα ή μήπως όχι? Εγώ έχω κάνει τα γυρίσματα για ένα νέο τηλεπαιχνίδι. Στη Γαλλία. Ξαναπεί. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν έχεις κλείσει ενώ κάτι άλλο? Όχι, όχι. Για πρωινό, για τσέντε. Όχι, όχι, αυτό μόνο. Τη στιγμή που περισσότεροι παρουσιαστές περιμένουν το τηλέφωνό τους να χτυπήσει, η Νάντια Μπουλέ ετοιμάζει τα ρούχα των διακοπών της. Είσαι ικανοποιημένη όμως? Πολύ, πάρα πολύ. Σε σύγκριση με την κρίση που υπάρχει, γι' αυτό το λέω. Δεν το συζητώ. Και δόξα τω Θεώ να λέμε. Α, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς να μην είναι ικανοποιημένη? Ανοίγει το ψυγείο και έχει εκπομπή έτοιμη. Τα τελειώσαμε τα γυρίσματα. Τα γυρίσαμε. Ναι, τα γυρίσαμε όλα στο Παρίσι. Πιο γρήγορη και από τη σκιά της. Πήγε Παρίσι, έκανε τα γυρίσματα, γύρισε. Καλή παραγωγή αυτή, είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο. Είναι παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά είναι πολύ, πολύ νεανικό. Και πολύ παιχνιδιάρικο. Σε μαγειρική αλλά και σε πρωινό την είδαμε. Στο παρκέ χόρεψε και στο σκοτάδι την ψάχναμε. Γιατί να μην τη δοκιμάσουμε τώρα και σε τηλεπαιχνίδι? Είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, ξέρεις, που γίνονται πράγματα όσο γίνονται. Στον Αντένα τουλάχιστον, που είναι το κανάλι με το οποίο συνεργάζομαι, όσο μπορούν πραγματικά βάζουν όλη τους τη δύναμη για να γίνονται παραγωγές. Αλλά βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Είναι δύσκολα για όλους, για όλα τα κανάλια. Εσύ και τι ανησυχείς, Νάντια μου? Την εκπομπή την έχεις στο τσεπάκι σου.